κάθε χρόνο, Χριστούγεννα είναι αυτά, Πρωτοχρονιά, Πάσχα, δεν ξέρω, αυτές τις γιορτές που ήθιστε να ανοίγει λίγο το στοματάκι μας, λίγο παραπάνω και να χωράει λίγο περισσότερο φαγητό, στις αρχές λέμε, έλα μωρέ, ένα δύο κιλάκια είναι, σιγά δεν χάθηκε και ο κόσμος. Τα δύο μπορεί να γίνουν και τρία και τέσσερα και το σημαντικότερο είναι ότι δεν φεύγουν εύκολα από πάνω σου. Αν δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να τα χάσει, να τα διώξει αυτά τα κιλά, δεν φεύγουν εύκολα. Όμως μπορούμε. Όμως μπορούμε, είναι στο χέρι μας σίγουρα. Όπως ήταν στο χέρι μας που φάγαμε, έτσι ήταν και είναι και στο χέρι μας να φύγουν τα περίτα κιλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Λευτέρη μου, θα σου πω ότι οι έρευνες μας δείχνουν ότι τη μέρα μόνο των Χριστουγέννων μπορούμε να κάνουμε πρόσληψη 6.000 θερμίδων. 6.000 θερμίδων, δηλαδή ένα κιλό. Πώς? Είναι η τριπλάσια ποσότητα από ό,τι χρειαζόμαστε. Περίπου στις 2.500 πάνω κάτω ένας μέσος άνθρωπος χρειάζεται την μέρα. Αυτό παίρνει στο μυαλό μου ότι με 7.000 θερμίδες, αν καταναλώσεις, παίρνεις ένα κιλό, ισχύει. Όχι, αυτό εξαρτάται από το μεταβολισμό. Δεν μπορούμε να το πούμε. Ναι, γιατί μπορεί η καύση σου εσένα να είναι 3.000, το άλλο να είναι 2.000. Οπότε αυτό δεν μπορείς να το ορίσεις. Αλλά προσλαμβάνουμε, δηλαδή, αν βάλουμε κάτω όλη μέρα το τι τρώμε, τα γλυκά, τα επιδόρπια, τα αλμυρά και το αλκοόλ, είναι περίπου 6.000 θερμίδες. Παιδιά, 6.000 θερμίδες είναι τριπλάσια ποσότητα θερμίδες. Μόνο τα Χριστούγεννα. Οι έρευνες δείχνουν μόνο τη μέρα των Χριστουγέννων. Τι άλλο δείχνουν οι έρευνες? Ότι παίρνουμε τουλάχιστον 2 κιλά, τουλάχιστον 2 κιλά μέσα στις γιορτές. Μέσα στις γιορτές δεν είναι κανένα μεγάλο διάστημα, είναι μια εβδομάδα. Δηλαδή, να πούμε από Πέμπτη, Παρασκευή, π.χ. παραμονή Χριστουγέννων, παραμονή Πρωτοχρονιάς, εννοούμε σε μια εβδομάδα κάτι το οποίο είναι αρκετά πολύ στο σώμα μας, γιατί είναι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν έχει προλάβει να το αφομοιώσει και το νιώθουμε πολύ βαρύ και πολύ έντονο στο σώμα μας αυτό δίκυλο. Ας είναι δίκυλο, καλά θα ήτανε. Έχουμε συμβουλές όμως. Ναι, έχουμε. Έχουμε συμβουλές. Θα τις στηρίσουμε. Έχεις και άλλα στοιχεία να μας δώσεις έτσι λίγο να απογοητευτούμε περισσότερο? Όχι, δεν θα σας απογοητεύσω, γιατί καλώς ή κακώς όλοι φάγαμε, Λευτέρη μου, θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα στους όλους. Έτσι. Αφαιθήκαμε ένα τσακ. Το αφήσαμε. Οπότε τώρα είναι ήρθε η ώρα να το μαζέψουμε και να τις ακολουθήσουμε όμως. Μαζεύεται όμως. Λίγο η διατροφή καλή, λίγο το περπάτημα. Καλό καιρό έχουμε. Τέλειο καιρό έχουμε. Την Πέμπτη θα μιλήσουμε για τη γυμναστική μετά τις γιορτές σήμερα. Θα επικεντρωθούμε στο κομμάτι της διατροφής μας. Λοιπόν, σχεδιάζουμε με ρεαλισμό το πρόγραμμα το διατροφικό μας. Και τι εννοούμε ρεαλισμό? Ρεαλισμό εννοείς μακροπρόθεσμα. Δεν είναι να χάσουμε τα κιλά. Μάνι, μέσα στο Γενάρη. Πολύ σωστά. Γιατί δεν θα τα χάσουμε. Πολύ σωστά. Συνήθως όταν έχουμε αυτή την πεποίθηση ότι ό,τι πήραμε θα το χάσουμε την επόμενη εβδομάδα, κάνουμε ακραία πράγματα όπως είναι η αφαγεία. Το ξέρεις επίσης, μιας και αναφέρεσαι σε αυτή την περίοδο που όλοι κάνουμε σχέδια, είτε για να χάσουμε κιλά, είτε ευχόμαστε στον εαυτό μας για τη νέα χρονιά κτλ. Mm-hmm. Ότι όλες αυτές οι επιθυμίες και οι ευχές που έχουμε ή ο προγραμματισμός που κάνουμε από την πρώτη του έτους διαρκεί μόλις 21 μέρες. Τόσο. Ναι, μετά χάνεσαι. Τι τα έλεγα, τι σχεδίαζα, τίποτα δεν θα γίνει. Okay, μετά χάνεται το σχεδιασμός. Δεν ήξερα ακριβώς. Γιατί επανερχόμαστε στην πρώτερη κατάσταση πρώτων Χριστουγέννων. Αυτά τα δείχνουν έρευνες ψυχολογικού περιεχομένου. Το φαντάζομαι. Και τα λοιπά. Βέβαια και το 21 μέρες σίγουρα έχει να κάνει το ότι 21 μέρες χρειάζεται το σώμα μας για να συνηθίσει κάτι. Μπορεί. Είναι πολύ πιθανό, 21 μέρες. Οπότε νομίζω ότι αν το σκεφτόμαστε πάνω από τις 21 μέρες, θα γίνει πραγματικότητα. Θα γίνει. Αν μείνει μέχρι τις 22, δεν θα γίνει. Λοιπόν, Λευτέρη μου, αφαγεία. Don't. Είναι ο χειρότερος τρόπος να χάσεις κιλά. Διότι δεν θα είναι πραγματικά κιλά. Θα είναι κιλά υγρά, θα είναι σίγουρα. Θα είναι κυρίως μυϊκή μάζα. Διότι μυϊκή μάζα για να παραμείνει στο σώμα μας πρέπει να τρέφεται σωστά. Καθαρά πρωτεϊνικά. Οπότε, αν δεν τρώμε τίποτα και προκαλούμε τον οργανισμό μας αυτό το σοκ της αφαγείας, ναι, θα αδυνατήσει. Όπως και κάποιος που στενοχωριέται πολύ και δεν τρώει, αδυνατίζει. Θα χάσει όμως πολλά περισσότερα. Θα χάσει τα καλά κιλά του όμως, διότι το σώμα δεν τρέφεται. Οπότε, αυτό καλό θα είναι να το βγάλουμε από το μυαλό μας. Δεν είναι μέθοδος απώλειας κιλών. Όχι αφαγεία, λοιπόν. Όχι αφαγεία, ναι. Και συστήνεται να χάνουμε από μισό, max 1 κιλό την εβδομάδα. Δηλαδή, θέλουμε μέσα στο μήνα να έχουμε χάσει γύρω στα 3 με 4 κιλά. Το μήνα, έτσι, όχι το δεκαήμερο. Έχει μεγάλη διαφορά. Δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο αριθμό
θερμίδων που θέλουμε να. Όχι, έχει να, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν εγώ στις 2.000 θερμίδες, π.χ. είμαι ή σε βάρκα ή σε νερά, για να δυνατήσω πρέπει να φάω 1.600. Για να παχύνω πρέπει να φάω over 2.000. Μάλιστα. Οπότε αυτό εξαρτάται από το κάθε σώμα που είναι μοναδικό. Τέλεια. Επαναπροσδιορισμός στις ώρες των γευμάτων μας, Λευτέρη. Τι ωραία έφαγες την πρωτοχρονιά, Λευτέρη μου. Τι ωραία έφαγα την πρωτοχρονιά. Νομίζω ξεκίνησα γύρω στις 11.30. Μπράβο, και τι ώρα τελείωσες. Γύρω στη μία, κάπου εκεί. Δύο. Μαζί με το τσιμπολόγημα και τα γλυκά και τη βασιλόπιτα. Μαζί με το τσιμπολόγημα. Εγώ πήγα στις δύο. Ξέρεις τι είχα κάνει. Δεν έφαγα καθόλου το μεσημέρι. Α, είναι αυτό που είπαμε να μην κάνουμε. Μπράβο, αυτό έκανα. Οπότε πήγες με πολύ όρεξη για φαγητό το βράδυ. Εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι. Είμαι και λέμαργος εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις που περιμένεις το φαγητό το καλό, το νόστιμο, το ωραίο. Ναι, λες θα το φάω με όρεξη. Να το φάω με όρεξη. Να μην δεν μιλάς σε κανέναν. Δεν μπαίνει το έτος και τη βγάζεις τη μούγκα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις ώρες μας λόγω των τραπεζιών που παρευρεθήκαμε όλοι μας. Όχι, άκυρο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Βλέπεις, τρώνε όλοι και σηκώνεις απλά, κάνεις με παρένθεση 3 λεπτά, φυλάς τους πάντες. Και συνεχίζεις. Μετά πάλι, δώσ' το, πάμε να τελειώσουμε το φαγητό μας. Ναι, νομίζω ότι όλοι το ζήσαμε αυτό στις γιορτές. Το θέμα είναι ότι τρώμε λίγο πιο αργά στις γιορτές, γιατί περιμένουμε να μαζευτεί ο κόσμος. Δηλαδή, αν περιμένουμε 15 άτομα στο τραπέζι, αν έχουν έρθει 10, δεν τρώμε μέχρι να έρθει και άλλη οικογένεια που περιμένουμε. Οπότε αυτό τραβάει λίγο πιο αργά και αρχίζουμε να τρώμε γύρω στις 10-11. Σωστά. Που κανονικά τρώμε γύρω στις 9. Οπότε με το να φάμε τόσο αργά, έρχονται τα κιλάκια μας και κάθονται λίγο γιατί είναι και πιο κοντά στον ύπνο. Μετά ακολουθεί και το γλυκό που είναι το επιδόρπιο συνήθως, ένα γλυκάκι. Μετά πίνουμε και ένα ποτάκι με τους ξηρούς καρπούς και κάπου εκεί μέχρι τη 1 η ώρα τρώμε. Και φτάσαμε τις 10.000 θερμίδες ο καθένας. Τόσο απλά. Και μετά αναρωτιόμαστε κοιτώντας τον καθρέφτη. Ναι, οπότε πρέπει να προσδιορίσουμε την ώρα να πάει νωρίς το βράδυ και επίσης καλό θα είναι να ρίξουμε. Και στις 9 καλά θα είναι. Αρκεί να είναι 3 ώρες μακριά από τον ύπνο. Αν είσαι κοιμάσαι στις 12, το 9 είναι καλό. Αν κοιμάσαι στις 10, δεν είναι καλό. Και ελαφρύ φαγητό. Δεν σημαίνει ότι θα φας 3 ώρες πριν τον ύπνο, ότι μπορείς να φας τον άμπακο. Όχι, εννοείται. Σωστά. Ένα νορμάλ φαγητό. Επίσης, μια πολύ καλή συμβουλή όσον αφορά την ώρα είναι το να ορίσουμε συγκεκριμένο χρονική διάρκεια. Δηλαδή, θα πούμε ότι θα φάμε στο επόμενο 20 λεπτό. Διότι, Λευτέρη μου, όπως έχουμε πει, όσο καθόμαστε περισσότερο στο τραπέζι, τόσο πιο πολύ τσιμπολογούμε, ενώ έχουμε χορτάσει 10 λεπτά πριν. Μάλιστα. Άλλη συμβουλή. Πάμε στην επόμενη μας συμβουλή. Σίγουρα θα πρέπει να διαλέξουμε, από το τρίτο βασικά, να μειώσουμε τα λιπαρά. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι κάτι εύκολα κατανοητό. Τόσα φάγαμε λιπαρά τώρα με τις γιορτές. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που προσέχουν λίγο τη διατροφή τους στις γιορτές, αν θα έκαναν ένα τραπέζι, θα βάλαν και λίγο βουτυράκι, θα βάλαν και λίγο μπεϊκονάκι, θα βάλαν και λίγο τυράκι. Η Βασιλόπιτα μόνο πόσο βουτυράκι ζάχαρη έχει. Ζάχαρη. Μόνο η άχνη φτάνει που είναι 3 τρώσεις από πάνω. Η αλήθεια είναι ότι πλέον πρέπει να το μειώσουμε. Maximum 35%, max, 35% της ημερήσιας πρόσληψης, συνολικής πρόσληψης πρέπει να είναι. Να αντικαταστήσουμε ξανά το κρεατάκι μας, όταν είναι το μπέικον ή το αλαντικό, με μια γαλοπούλα βραστή κατά προτίμηση ή κάτι λιγότερο λιπαρό στα τυράκια που επιλέγαμε τόσες μέρες. Είναι ατύχημα. Ακούγομαι. Συνεχίζοντας, να πούμε ότι πρέπει να διαλέξουμε έξυπνα τα ενδιάμεσα γεύματά μας. Και τι εννοούμε ενδιάμεσα γεύματα? Αυτό που είναι ανάμεσα από το πρωινό στο μεσημεριανό και από το μεσημεριανό στο βραδινό μας. Λευτέρη, μου δώσε βοήθεια να σηκωθώ. Παιδιά, προσπαθώ. Δεν ξέρω λοιπόν, τι γίνεται. Τώρα θα πω και την ατάκα που είπε και η Εύη, γιατί και εγώ ήθελα να το πω κάποια στιγμή στη ζωή μου αυτό. Για αυτά συμβαίνουν και ζωντανές εκπομπές. Συμβαίνουν ζωντανές εκπομπές, ειδικά όταν αυτές οι εκπομπές είναι 2,5 ώρες. Τα μικρόφωνα 2,5 ώρες πίσω στη ζώνη δύσκολα μπορούν να μείνουν, να ξέρετε. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ μέχρι να βρεις εσύ τους ρυθμούς σου με το μικροφωνάκι. Εγώ τουλάχιστον ευχαριστώ τη σχολή της μου. Ευχαριστώ που με προσέχουν. Για πάμε. Συνεχίζουμε να τρώμε ξηρούς καρπούς, αλλά πλέον επιλέγουμε τους ανάλατους και τους άψητους. Πάνω αυτά τα ψημένα και τα λαντισμένα, τα ωραία τα φυστικάκια και τα αμυγδαλάκια που τρώγαμε. Προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο τα full fat λιπαρά στα γαλακτοκομικά μας, να τα μειώσουμε λίγο. Και εννοείται θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τα λαχανικά. Τι συμβαίνει τώρα? Έλεγα εγώ στη γυναίκα μου τώρα μετά την πρωτοχρονιά της, λέω από Δευτέρα μόνο τίποτα. Κουνουπίδι και μπρόκολο και χορταρικά από το χωριό, τίποτα άλλο σε παρακαλώ, σε κλιπαρώ. Θα σου πω όμως, ξέρεις γιατί μπορεί να το ζήτησες και λίγο αυτό έτσι ασυναίσθητα? Αποτοξίνωση. Πέραν της αποτοξίνωσης, επειδή δεν τρώμε τόσο πολλά λαχανικά κατά τη διάρκεια των γιορτών, δεν προσλαμβάνουμε τόσο πολλές φυτικές ίνες. Οι οποίες οι φυτικές ίνες είναι αυτές που βοηθούν το έντερό μας να λειτουργήσει καλύτερα, όντω τον
εξωτερικό και νιώθουμε πρισμένοι και φουσκωμένοι και δυσκύλοι. Οπότε ασυναίσθητα θέλουμε να πάρουμε τέτοιες τροφές για να έρθουν λίγο να ηρεμήσει το μέσα μας, Λευτέρη μου. Μάλιστα. Οπότε μάλιστα. Καλό θα είναι φυτικές να κόψουμε. Σύνες, λοιπόν. Ναι, μπαστούνάκι, λαχανικό. Και τέλος τα λιπαρά. Τέλος τα λιπαρά, πια δεν το συζητάμε. Αποφεύγουμε τους απλούς υδατάνθρακες. Πόσους απλούς υδατάνθρακες φάγαμε, ζάχαρια, αλεύρια. Ναι, πατάτα, ρύζι, εντάξει. Όμως δεν πρέπει να τα κόψουμε εντελώς. Το... Περίμενε, τους απλούς υδατάνθρακες να κόψουμε. Τους σύνθετους υδατάνθρακες όπως είναι η βρώμη, τα πολύσπορα, ο λυκής και όλα αυτά. Εννοείται ότι τα θέλουμε, εννοείται μας κάνουν καλό και εννοείται πρέπει να τα έχουμε στη διατροφή μας. Τέλεια. Έτσι. Αλλάζουμε πηγή πρωτεΐνης, Λευτέρη μου. Πόσο κρέας φάγαμε. Πόσα λιβάδια σκοτώσαμε. Γύρω στα, το 80% νομίζω 90% του τραπεζιού, του ρεβεγιόν, στο ρεβεγιόν, ήταν κρέας. Και αρνάκι κατά κύριο λόγο. Αρνάκι, δηλαδή λαχανικό έβλεπες μέσα στη σάλτσα λίγο, γωμένο το καροτάκι. Το οποίο και η σαλάτα πετάχτηκε αυτούσια, ξέρω εγώ, έτσι, δεν την τίμησε κανείς. Πρέπει να αλλάξουμε όμως την πηγή πρωτεΐνης μας. Κανένας να μην δοκιμάζει σαλάτα εκείνο το βράδυ. Πρέπει να είμαι η μόνη που έτρωγα σαλάτα εκείνο Αλήθεια, το βράδυ. Αλήθεια, για να μην φάω πολύ κρέας. Τυχερή αυτή που ήταν στο τραπέζι. Τυχερή. Θα έφαγα παραπάνω μερίδα. Είχαμε περισσότερο κρέας. Αλλάζουμε λοιπόν την πηγή πρωτεΐνη μας και επειδή φάγαμε πάρα πολύ αρνάκι κυρίως και χοιρινό, αλλά τα κακά σημεία του χοίρου, καλό θα είναι να αλλάξουμε, να φάμε λίγο ψαράκι, να φάμε λίγο πουλερικό χωρίς πετσούλα, εννοείται, και να πάρουμε και τα καλά κομμάτια του μοσχαριού και του χοίρου, τα οποία δεν έχουν λίπος. Αυγουλάκια και πάει λέγοντας. Δεν θέλουμε να κόψουμε τελείως το κρέας, εννοείται. Απλά κάνουμε καλύτερη επιλογή του κομματιού του κρέατος που θα φάμε πλέον. Και τι άλλο έχει μείνει που το έτσι προλόγησες. Έπρεπε να μην κοιτάς. Κάτι αύξηση είδα, δεν ξέρω τι. Έκανα πολλές αυξήσεις αυτό το διάστημα. Και πολλές μειώσεις μετά. Η αλήθεια είναι αυτή και πρέπει να αυξήσουμε πάρα πολύ το νερό μας, Λευτέρη μου. Α, ναι. Γιατί αν δεν πίνουμε νερό, φίλες και φίλοι, πώς θα κάνουμε καύσεις, τι θα βγάλει ο οργανισμός, θα κάνει κατακράτηση. Αποτοξίνωση θέλουμε, Λευτέρη μου, να καθαρίσουν τα νεφράκια μας από όλες αυτές τις τοξίνες που προσλάβαμε και. Και από το φαγητό, γιατί κάποιος πιστεύει ότι τοξίνη είναι μόνο το αλκοόλ. Όχι, δεν είναι. Και το κρέας έχει πάρα πολλές τοξίνες. Νομίζω οπότε τις περισσότερες έχει. Τις περισσότερες, πολύ σωστά. Οπότε θέλουμε νεράκι να έρθει λίγο το σώμα μας να αποτοξινωθεί, να αποβάλει όλα αυτά που μπήκαν βία στο σώμα μας μία εβδομάδα. Και εννοείται θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και η άσκηση. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για την άσκηση, γιατί θα είναι το θέμα μας για την επόμενη φορά, αλλά. Κάποιος που δεν ασκείται, έτσι, και δεν έχει και σκοπό να το κάνει και λόγω της κατάστασης καταλαβαίνουμε ότι πολλοί κόσμος φοβάται να πάει σε κάποιο χώρο άθλησης. Αυτό που σίγουρα θα μπορέσουμε να αλλάξουμε και να το βάλουμε και λίγο στόχο στην καινούργια μας χρονιά που ξεκίνησε. Θα σου πω κάτι πιο απλό. Ανεβείτε τις σκάλες. Μην πάρετε το ασανσέρ. Ακόμα και στο δεύτερο να μένετε, δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση. Α, είμαι εντάξει λοιπόν εγώ. Στο δεύτερο μένεις. Στο δεύτερο μένεις. Τέλειο. Το... Άρα είμαι. Το πέτυχα. Μία φορά την ανεβαίνω και τέλος. Και μία που την κατεβαίνω. Αυτό ήτανε. Σε βλέπω να πες, λέω στο κανάλι, έχω ανέβει και δεν μπορώ να κατέβω, δεν θα έρθω στη δουλειά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θέλουμε. Δεν βγαίνεις δύο φορές τουλάχιστον από το σπίτι. Τη μέρα. Να θυμηθώ. Φεύγεις το πρωί για να έρθεις στη δουλειά, γυρνάς. Όχι, η αλήθεια δεν θα ξαναβγείς. Μία ανεβαίνω. Φαντάσου. Άντε, άμα πάω στο περίπτερο για κάποιο λόγο, μπορεί να την ξανακατεύω. Άρα δύο, δηλαδή, δεν φτάνει δηλαδή. Τρίτη δεν πας. Η μία δεν φτάνει. Καλά, ξεκίναμε τη μία. Στο κατέβασμα χάνω. Εννοείται, προπάτημα δεν είναι και αυτό. Αλήθεια λες. Συγγνώμη, το σώμα σου δεν καταβάλει ενέργεια για να φρενάρει το σώμα σου και να μην πας ευθεία κάτω. Τα ακούς, Φράγκο. Τα ακούς. Περίμενε, για πες, Φράγκο, μισό λεπτό. Κατεβαίνεις μία φορά, πας στη δουλειά. Θα πας στα σκουπίδια. Θα πας στο φούρνο. Πας πέντε φορές. Μάλιστα. Εγώ, φίλε μου, όταν γυρνάω στο σπίτι μου το βράδυ, δεν είναι κανένας φούρνος ανοιχτός. Να πάρω ψωμί, άσε που το μεσημεριάνο το έχουμε φάει. Άρα, τι μένει, τίποτα, μία φορά που θα την ανέβω να πάω στο σπίτι μου. Ωραία. Αυτό είναι το θέμα. Την ανεβαίνει όμως, οποίο... Λευτέρη, ή τι πας με το σανσέρ. Όχι, δεν έχουμε σανσέρ. Α, εντάξει, είσαι από τις είχα πει, δεν θέλω να σανσέρ στο σπίτι. Γι' αυτό το λόγο νομίζω παλαιότερα. Τα καρότσια εσύ τα κουβαλούσες. Ποια καρότσια. Του Γρηγόρη. Εννοείται, παιδί μου. Γιατί σκέφτομαι τη γυναίκα στην καημένη. Α, βασικά ξέρεις τι κάναμε. Μέναμε στο ισόγειο πρώτα, όταν ήταν μικρό, όσο ήταν το καρότσι. Μετά που μεγάλωσε, πήγαμε πάνω. Κατάλαβες. Τέλεια. Είχα πλάνο, είχα σχέδιο. Όσο μεγαλώνω, πηγαίνεις και πιο πάνω. Είχα σχέδιο, Μαρία, είχα σχέδιο. Ναι. Πέρα από την πλάκα, η αλήθεια είναι αυτή ότι σκάλες. Είναι ένα tip το οποίο θα πρέπει να υιοθετήσουμε.
Να μην χρησιμοποιούμε λοιπόν το ασανσέρ. Πολύ σωστά. Και να μην παίρνουμε και τα αμάξια αντί να πάμε στο σούπερ μάρκετ ή στο περίπτωμα που είναι δίπλα στο σπίτι μας. Και θα μπορούσαμε να κουβαλήσουμε και εύκολα τα ψώνια, το οποίο και αυτό κάνει μια κατανάλωση ενέργειας. Μπορούμε επίσης να πάμε το σκύλο αντί για μία-δύο φορές. Θα ευχαριστεί και ο σκύλος στη βόλτα του, αλλά και εσύ θα περπατήσεις περισσότερο. Θα δυνατήσει και ο σκύλος λοιπόν. Γιατί ο σκύλος νομίζεις δεν. Αν σου δείξω εγώ το σκύλο μου πώς έγινε τις γιορτές. Έτσι. Όχι, έτσι έγινε. Γιατί όλοι του δίνανε από κάτω κάτι. Οπότε και ο σκύλος έλεγε γυμναστική τώρα που το σκέφτομαι. Σωστό. Είναι απλά μικρά πραγματάκια καθημερινά, τα οποία όμως δεν θα το δεις τη μία φορά, δεν θα το δεις τη δεύτερη φορά. Συνολικά όμως, αν το κάνεις αυτό για ένα εξάμηνο, σίγουρα θα νιώσεις πολύ καλύτερα. Και ας μην έχεις κάνει κανένα άλλο είδος γυμναστικής. Αυτά έχω να πω εγώ. Αυτά είχε να μας πει η Μαρία. Νέο πλάνο, νέες συνθήκες, νέες ράγες από εδώ και στο εξής, γιατί θα πρέπει να τροχοδρομήσουμε πάνω σε αυτές, φίλες και φίλοι. Αν θέλουμε βεβαίως να πετύχουμε τους στόχους μας, πάρτε λοιπόν την απόφαση αυτό το χρόνο να είστε πιο δραστήριοι. Μην ανεβαίνετε σε ζυγαριές, κάνει κακό. Ανεβείτε λίγο αργότερα, αφήστε να περάσουν οι μέρες. Δεν είναι εδώ και τίποτα στη ζυγαριά. Μπήκα προχθές σε ένα σπίτι και το πρώτο πράγμα που συναντά στην είσοδο του σπιτιού είναι η ζυγαριά. Όχι, γιατί... Πετάξτε την παιδιά τη ζυγαριά. Κρίμα. Είναι του διαβόλου είναι αυτή, αυτό το πράγμα εκεί, λοιπόν. Αμαρτία. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.